τα σκυλιά, οι αγαπημένοι μας σύντροφοι υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη, το καθένα με τις δικές τους ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις. Μεταξύ το πιο αξιοσημείωτο των ταξινομήσεων είναι η διχοτόμηση μεταξύ μεγάλων και μικρών σκύλων. Ενώ και οι δύο κατηγορίες προσφέρουν συντροφικότητα και αγάπη σε αυθονία, η κατανόηση των μεταξύ τους διαφορών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της βέλτιστης φροντίδας και ευημερίας τους. Σε αυτό το βίντεο, εμφανίζουμε στις διαφορές των σκύλων σε αυτά τα μεγέθη, τις φυσικές τους διαφορές, τις διατροφικές και υγειονομικές τους ανάγκες, καθώς και τις ξεχωριστές προσεγγίσεις για την κοινωνικοποίηση, την εκπαίδευση και τη δημιουργία κατάλληλων περιβάλλοντων διαβίωσης για αυτούς τους τριχωτούς μας φίλους. 1. Σωματικές ανάγκες. Η αντίθεση στις σωματικές ανάγκες μεταξύ μεγάλων και μικρών σκύλων είναι έντονη και πολύπλευρη. Οι φυλές μεγάλων σκύλων, όπως είναι το μεγαλοπρεπές ανάστημα των μεγαλοδανών, ο στιβαρός αθλητισμός των γερμανικών πειμενικών ή η επιβλητική παρουσία των μαστίφ, απαιτούν εγγενώς περισσότερο χώρο και άσκηση για να ευδοκιμήσουν. Με τα σημαντικά αποθέματα ενέργειας και τη μειώδη σωματική τους διάπλαση, αυτά τα υπέροχα πλάσματα χρειάζονται δραστηριότητες που μπορούν να τα απασχολήσουν επαρκώς, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Η τακτική περίπατη, τα έντονα τρεξίματα ή η πρόσβαση σε εκτεταμένους εξωτερικούς χώρους είναι ψήσης σημασίας για την αποτροπή της πλήξης και τη διατήρηση της συνολικής τους υγείας και ζωτικότητας. Αντίθετα, οι μικρές φυλές σκύλων που ενσαρκώνονται από τη μικροσκοπική γοητεία των Τσιουάουα, τη χνοδοτή κομψότητα των Πομεράνιαν ή την αξιαγάπητη συμπεριφορά των Σιχτζού παρουσιάζουν χαμηλότερες απαιτήσεις άσκησης σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα ομόλογά τους. Αν και εξακολουθούν να υποφελούνται από τις καθημερινές βόλτες και το παιχνίδι, τα μικροσκοπικά τους πλαίσια επιτρέπουν άφθονη άσκηση σε εσωτερικούς χώρους ή σε συμπαγή σε εξωτερικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, είναι επιτακτική ανάγκη να μην υποτιμάτε την ανάγκη τους για πνευματική διέγερση. Τα διαδραστικά παιχνίδια, οι συνεδρίες εκπαίδευσης υπακοής και οι σύντομες εκρήξεις δραστηριότητας χρησιμεύουν για να κρατούν αυτά τα μικροσκοπικά αγαπημένα ζώα απασχολημένα και ικανοποιημένα, αποτρέποντας πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να προκύψουν από την υποδιέγερση. 2. Διατροφικές απαιτήσεις. Οι διατροφικές απαιτήσεις αποτελούν μια άλλη κρίσιμη πτυχή της διχοτόμησης μεταξύ μεγάλων και μικρών σκύλων. Μεγάλες φυλές σκύλων συνήθως απαιτούν μεγαλύτερες μερίδες τροφής για να διατηρήσουν το μέγεθος και τα επίπεδα ενέργειάς τους. Επιπλέον, μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά ωφέλη από τις δίαιτες που έχουν συνταχθεί σχολαστικά για μεγάλες φυλές, συχνά γεμάτες με συστατικά που αποσκοπούν στην ενίσχυση της υγείας τους, των αρθρώσεων και την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων. Η άγρυπνη παρακολούθηση του βάρους τους είναι επιβεβλημένη για τους ιδιοκτήτες μεγαλόσωμων σκύλων, ώστε να αποτρέψουν την εμφάνιση παχυσαρκίας, μια κατάσταση που μπορεί να επιδεινώσει τα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας και να μειώσει την ποιότητα ζωής τους. Αντίθετα, οι μικρές φυλές σκύλων διαθέτουν μικρότερη χωρητικότητα στομάχου και επιταχυνόμενο μεταβολικό ρυθμό, καθιστώντας τις ευάλωτες σε αύξηση σωματικού βάρους σε περίπτωση υπερσιτισμού. Ως εκ τούτου, οι διεκτήτες των μικροσκοπικών αγαπημένων σκύλων πρέπει να επιλέγουν με σύνεση υψηλής ποιότητας, πλούσιους εδρεπτικά συστατικά φαγητό και να τηρούν σταθερά τις οδηγίες ελέγχου των μερίδων. Οι λιχουδιές θα πρέπει να χορηγούνται με φιδό για να αποφευχθεί η υπερβολική πρόσληψη θερμίδων. Επιπλέον, η επιμελήσοντο ιατρική φροντίδα αποκτά ύψιστη σημασία για τους μικρούς σκύλους, καθώς έχουν προδιάθεση σε οδοντικές παθήσεις όπως η συσσόρευση πέτρας ή η τεριδόνα, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα τακτικών πρακτικών στοματικής υγιεινής. 3. Ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί σκύλοι χρειάζονται τακτική κτηνιατρική περίθαλψη για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας τους. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης κάθε κατηγορίας. Οι μεγάλες φυλές σκύλων έχουν προδιάθεση για μια σειρά από ασθένειες υγείας, όπως ενδεικτικά η δυσπλασία του ισχύου, η γαστρική διαστολή και οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων, που οφείλονται στο μέγεθος και τις γενετικές τους προδιαθέσεις. Κατά συνέπεια, η τακτική κτηνιατρική έλεγχη, η τήρηση των προγραμμάτων εμβολιασμού και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων, όπως τα συμπληρώματα αρθρώσεων και τα πρωτόκολλα διαχείρισης βάρους, είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υγείας και της άνεσης των μεγάλων σκύλων. Αντίθετα, οι μικρές φυλές σκύλων μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δικές τους ξεχωριστές απαιτήσεις υγείας, που περιλαμβάνουν οδοτικές παθήσεις, εξάρθρωση επιγονατίδας και επεισόδια υπογλυκαιμίας. Το μικρό τους ανάστημα τα καθιστά πιο ευάλωτα σε τραυματισμούς, ιδίως σε νοικοκυριά με μεγαλύτερα κατοικίδια ή ατίθασα παιδιά, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για άγρυπνη επίβλεψη και διασφάλιση της σωματικής τους ευεξίας. Οι τακτικές συνεδρίες περιποίησης είναι εξίσου καθοριστικές για τα μικρά σκυλιά, καθώς χρησιμεύουν στην αποτροπή του μαδήματος, τον περιορισμό του κινδύνου δερματικών λοιμώξεων και την αντιμετώπιση άλλων δερματικών προβλημάτων που ενδημούν στους αντίστοιχους τύπους τριχώματος. 4. Κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Η σχολαστική προσοχή στην κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση αποτελεί βασικό άξονα υπεύθυνης ιδιοκτησίας σκύλων, ανεξάρτητα από το μέγεθος της φυλής. Ωστόσο, οι τρόποι κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης μπορούν να αποκλίνουν ελαφρώς μεταξύ μεγάλων και μικρών φυλών.
Οι μεγάλες φυλές σκύλων απαιτούν έγκαιρες και διαρκείς παρεμβάσεις εκπαίδευσης για την αποτελεσματική διαχείριση του μεγέθους τους και τη δύναμή τους. Οι υπακοήσεις εντολές, η εθιμοτυπία με το λουρί και οι δομημένες προσπάθειες κοινωνικοποίησης αποκτούν ύψιστη σημασία για την εμπέδωση της πειθαρχίας και τη διασφάλιση της ασφαλούς ένταξης των μεγάλων σκύλων σε ποικίλα περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια. Αντίθετα, οι φυλές μικρών σκύλων μπορούν να εμφανίσουν τάσεις προς το σύνδρομο του μικρού σκύλου, που χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις όπως υπερβολικό γάβγισμα, εδαφική επιθετικότητα ή αδικαιολόγητη δειλία, οι οποίες προέρχονται από την ανεπάρκεια στις προσπάθειες κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες μικρών φυλών πρέπει να οριοθετήσουν σαφή όρια και να χορηγούν θετική ενίσχυση για την καλλιέργεια επιθυμητών προτύπων συμπεριφοράς, οι συνεδρίες εκπαίδευσης υπακοής και οι έκθεσεις σε ποικίλα ερεθίσματα που περιλαμβάνουν ανθρώπους, ζώα και περιβάλλοντα. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους και την παράκαμψη της εμφάνισης εκτροπών συμπεριφοράς. 5. Κατάλληλα περιβάλλοντα. Η επιλογή ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τις μοναδικές ανάγκες ενός σκύλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική ευημερία και ικανοποίησή του. Οι μεγάλες φυλές σκύλων ευδοκιμούν πάντα σε κατοικίες που διαθέτουν άφθονες χωρικές διαστάσεις τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Μια ασφαλώς περιφραγμένη αυλή ή μια εύκολη πρόσβαση σε εκτεταμένα πάρκα παρέχει το απαραίτητο περιβάλλον για τις μεγάλες φυλές να ξεσαλώσουν και να ασκούνται με ασφάλεια και ανεμπόδιστο τρόπο. Ωστόσο, η επιμελής επίβλεψη είναι επιβεβλημένη για να διασφαλιστεί ότι η περίφραξη είναι επαρκώς οχυρωμένη και υπερυψωμένη για να συγκρατήσει τα τεράστια άλματα και τις εξερευνητικές αποδράσεις των μεγάλων σκύλων, δεδομένες της κλίσης τους στο να θέλουν να δραπετεύσουν. Αντίθετα, οι μικρές φυλές σκύλων προσαρμόζονται με προθυμία σε μια ποικιλία διαφόρων ειδών διαβίωσης που περιλαμβάνουν διαμερίσματα, μικρά σπίτια ή κατοικίες που χαρακτηρίζονται από χωροταξικούς περιορισμούς. Οι μικροσκοπικές τους αναλογίες τα καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλα για αστικές κατοικίες όπου αντλούν επαρκή άσκηση μέσω των συνηθισμένων περιπλανήσεων και του παιχνιδιού σε εσωτερικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες μικρών φυλών πρέπει να προσφέρουν τρόπους κοινωνικοποίησης και ψυχικής διέγερσης, καθώς η έλλειψή τους μπορεί να προκαλέσει διαταραχές συμπεριφοράς και να μειώσει τη συνολική ευημερία τους. 6. Συμπέρασμα. Συνοψίζοντας, η διχοτόμηση μεταξύ μεγάλων και μικρών σκύλων υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής των προγραμμάτων φροντίδας ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες και τάσεις τους. Ενώ και οι δύο κατηγορίες προσφέρουν απεριόριστη συντροφικότητα και στοργή, η λεπτή κατανόηση των διαφορετικών απαιτήσεών τους είναι απαραίτητη για την προώθηση μιας αρμονικής και αμοιβαία ικανοποιητικής σχέσης. Είτε σκέφτεστε να προσθέσετε ένα πανύψηλο μεγάλο δανό στο οικογενειακό σου περιβάλλον, είτε να αγκαλιάσετε τη μικροσκοπική γοητεία ενός σιουάουα, η ευσυνείδητη τήρηση των μοναδικών τους αναγκών εξασφαλίζει μια ευτυχισμένη συντροφικότητα γεμάτη αγάπη, ζωντάνια και πολύτιμες αναμνήσεις.